όταν χτίζονται οι κοινωνίες μέσα στην αμαρτία και στα πάθη των ανθρώπων. Σήμερα σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως μας υπάρχει ένα μήνυμα που αφορά το νομοσχέδιο για τα λεγόμενα ομόφυλα ζευγάρια και την γονεϊκότητά τους. Η Εκκλησία είναι ο χώρος της διάκρισης και της αγάπης και δέχεται όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς που μπορεί να ζουν με διαφορετικό τρόπο από τη διδασκαλία της. Επειδή ο Θεός ο ίδιος, ο Δημιουργός μας, έδωσε τη δυνατότητα της ελευθερίας στους ανθρώπους, ακόμη και να τον απορρίψουμε. Όμως, δεν πάβει να κατευθύνει τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Ευαγγελίου, σύμφωνα με τη φύση την ανθρώπινη, σύμφωνα με την βιολογία, την ιατρική επιστήμη, αλλά και τις παραδοσιακές αξίες 3.000 ετών του αρχαίου πολιτισμού μας και 2.000 ετών του χριστιανικού πολιτισμού μας. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους πολιτικούς που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο και μάλιστα θετικά, απευθύνουμε μόνο την ανησυχία μας, αλλά συγχρόνως και την προσευχή μας, έτσι ώστε ο Θεός μέσα από τους ελεύθερους ανθρώπους να κατευθύνει την κοινωνία σε ένα πνεύμα χριστιανικό, σε ένα πνεύμα παραδοσιακό. Βλέπετε σήμερα στο όνομα της προόδου καταστρέφουμε την ελληνική οικογένεια. Στο όνομα των δικαιωμάτων καταπατάται η ισχυρή πλειοψηφία από ελάχιστες μειονότητες. Και στο όνομα της ελευθερίας ανατρέπουμε και την ίδια μας τη φύση, επειδή θέλουμε την αλαζονία την δική μας και την πνευματικά αρρωστημένη προσωπικότητά μας να μας την αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ως ισότιμοι και ισόκεροι με την φυσιολογικότητα και την αληθινή και χριστιανική ζωή. Η δική μας αντίσταση σε όλη αυτή τη λέλαπα είναι ο τρόπος που πρέπει να ζούμε οι χριστιανοί. Εάν απομακρύναμε τον Χριστό από την ζωή μας και φτάνουμε να είμαστε η πρώτη ορθόδοξη χώρα στον κόσμο που ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Αυτό, ξέρετε, γίνεται επειδή εμείς όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου δεν ζούμε πλέον αληθινά τον Χριστό. Τον απομακρύναμε από το σπίτι μας, από την προσωπική μας ζωή, από τις κοινωνίες μας. Και το αποτέλεσμα είναι, όπου λείπει το φως, οι άνθρωποι να σκεπάζονται από σκοτάδι. Όπου λείπει ο Χριστός που είναι η ζωή, να πλημμυρίσει ο πνευματικός θάνατος. Και όπου λείπει η αγάπη, εκεί να στοχεύουμε για να ζούμε όχι για τους άλλους, αλλά μέσα στα πάθη και στις αμαρτίες μας. Παρόλα αυτά όμως, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο οι χριστιανοί. Πρώτον με την προσευχή μας, όπως η Χαναναία πίεσε τον Χριστό και τελικά δέχθηκε τη θεραπεία στο παιδί της. Και δεύτερον, με το να εκφράζει ο καθένας από εμάς τη
η χριστιανική του ιδιότητα μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός, λίγο πριν αναλυθεί στους ουρανούς, είπε στους μαθητές του δύο πράγματα. Πρώτον, να είστε ενωμένοι, και αυτό ήταν και αίτημα στην αρχιερατική του προσευχή, και δεύτερον, να αγαπάτε τους ανθρώπους, γιατί από αυτήν την αγάπη θα γνωρίζουν και θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Αυτή λοιπόν την αγάπη, το να ζούμε δηλαδή για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μας, μπορούμε οι χριστιανοί να την εκφράσουμε στον κόσμο και να αλλάξουμε το σπίτι μας, το χώρο μας, το χωριό μας, την περιοχή μας και ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται λίγο σήμερα παραλογό αυτό, απραγματοποίητο, αλλά μπορεί να γίνει. Και το βλέπουμε στις ζωές των Αγίων της Εκκλησίας μας και στα μαρτύρια. Το βλέπουμε στον τρόπο που θυσιάζονται οι ήρωες της πατρίδος μας, αλλά και το βλέπουμε και στην καθημερινότητα, ακόμη και με τους βουλευτές που αρνήθηκαν αυτήν τη λέλαπα και τον σκοταδισμό που οι δημοκρατίες πλέον καλλιεργούν μέσα από τον φασισμό των μειονοτήτων, οποιασδήποτε μορφής μειονότητα. Να είστε λοιπόν σταθεροί, να διδάξετε στα παιδιά και στα εγγόνια σας την ανθρώπινη φύση, την ευτυχία και την καταξίωση της οικογένειας, την πορεία που είναι ευθύνη των γονιών και την ανατροφή των παιδιών σύμφωνα με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Εγώ δεν σας κάνω το δάσκαλο. Ο καθένας έχει συνείδηση, έχει εμπειρία και έχει και ευθύνη για την ζωή που θα παραδώσει στα παιδιά του, έτσι ώστε η πατρίδα μας να έχει μέλλον. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να σας ευλογεί ο Χριστός, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να χαίρεστε τα παιδιά και τα εγγόνια σας και πάντοτε να παλεύετε στη ζωή σας για να έχετε και ποιότητα, αλλά και να εκφράζετε τις αξίες του πολιτισμού μας και τις παραδόσεις του. Σήμερα λοιπόν ένας επιπλέον ή μάλλον ο πρώτος λόγος